Η απόλυτη σειρά των 90s ήταν αναμφισβήτητα το Beverly Hills. Ήτριγες, έρωτες, πάθη, αλλά και μοιραία λάθη έκαναν τον Brandon, την Brenda, την Kelly, την Donna, τη Valerie, τον Dylan, αλλά και τα υπόλοιπα μέλη της παρέας να γίνουν τα απόλυτα είδωλα της δεκαετίας των 90. Πώς είναι όμως σήμερα, 26 χρόνια αργότερα, οι πρωταγωνιστές της σειράς που λάτρεψε το τηλεοπτικό κοινό σε ολόκληρο τον πλανήτη? Ο Brandon Walls ήταν συνήθως το πιο έντιμο, ηθικό και δημοφιλές μέλος της παρέας που πάντα κέρδιζε το κορίτσι με τις δημοσιογραφικές του επιδόσεις στη σχολική εφημερίδα. Πλέον, ο Jason Priestley εμφανίζεται σε τηλεοπτικές σειρές, σε θεατρικά έργα ως πρωταγωνιστής αλλά και ως σκηνοθέτης. Επειδή όμως ο δολοφόνος επιστρέφει πάντα στον τόπο του εγκλήματος, ο Priestley όχι μόνο γύρισε, αλλά σκηνοθέτησε και ένα επεισόδιο του ανανεωμένου Beverly Hills. Σήμερα, στα 47 του χρόνια, απολαμβάνει τον έγκαμο βίο και είναι πατέρας δύο παιδιών. Το κορίτσι του μπαμπά, η ηθική και δίδυμη αδελφή του Brandon, Brenda, προσπαθούσε πάντα να φέρει στον ίσιο δρόμο την όχι και τόσο ήρεμη φίλη της Kelly, μόνο και μόνο για να κονταροχτυπηθούν για την καρδιά του Roy, Dylan. Dylan, my father says I can't see you until you get your life together. Yeah, well, he's probably right. I don't want to lose you, Dylan. Not this time. Πλέον, η Shannon Doherty είναι 45 ετών, έχει στο ιστορικό της δύο αποτυχημένους γάμους, μία μάχη με τον καρκίνο του στήθους από την οποία βγήκε νικήτρια και ένα τηλεοπτικό reality στο οποίο παρακολουθούμε την προετοιμασία του τρίτου της γάμου. Ο Dylan McKay της σειράς ήταν ο περιζητητός γόης, που όλες ήθελαν, αλλά καμία δεν μπορούσε να έχει πραγματικά. Συναισθηματικά ανασφαλής, με διάφορα οικογενειακά προβλήματα, παιδί από πλούσια οικογένεια, δεν ήξερε ποτέ τι ήθελε. Την Brenda ή την Kelly. Τη μία ή την άλλη. Όπως και να έχει, σήμερα στα 50 του χρόνια, ο Luke Perry φαίνεται πως καταστάλαξε έστω και για λίγα χρόνια, αφού βρήκε τον έρωτα στα μάτια της Rachel Sharp, ολοκληρώνοντας την ευτυχία του με τη γέννηση των δύο παιδιών του. Η Kelly Taylor έγραψε τη δική της ιστορία στην τηλεόραση και έγινε το είδωλο εκατομμυρίων εφήβων κοριτσιών όταν το 1995, απέναντι στο δίλημα της επιλογής ανάμεσα στον Brandon ή τον Dylan, η ίδια απάντησε: «Τελικά επιλέγω εμένα». Can I talk to you guys? And it hasn't been easy. Because I love you both. Brandon, I can't accept this. Dylan, have a nice trip. I can't go with you. I've made my choice and I choose me. Ήταν το κακομαθημένο, πλουσίο κόριτσο του Beverly Hills, η περιζήτητη ξανθιά που όλοι ποθούσαν να γίνει το κορίτσι τους. Τα ήθελε όλα δικά της, αλλά ακόμη κι αν είχε τα πάντα, ποτέ δεν έμενε ικανοποιημένη. Στα 44 της χρόνια, η Jenny Garth, και έχοντας αποκτήσει τρία παιδιά, έκανε το πέρασμά της από τη νέα version του Beverly Hills, αλλά και από τηλεοπτικά shows τύπου Dancing with the Stars. Ο κολλητός φίλος του Brandon, αλλά και ο πρώτος φίλος της Kelly, ο Steve Sanders, ήταν ο πιο χαλαρός και κεφάτος τύπος της παρέας, που ήξερε πώς να κοντρολάρει τις εντάσεις μεταξύ Brandon και Dylan. Στα 52 του πλέον και πατέρας δύο κοριτσιών, έκανε την εμφάνισή του στο Dancing with the Stars και συνεχίζει να παραμένει το ίδιο cute. Baby, oh baby. Η Donna Martin ήταν η πιστή φίλη της Kelly και στην πορεία και της Brenda. Φανατική παρθένα, η οποία δοκίμασε την υπομονή του David μέχρι το φινάλε της σειράς, όπου και τον παντρεύτηκε. Μετά το τέλος του Beverly Hills, η Tori Spelling ορίμασε, παντρεύτηκε, χώρισε, απέκτησε τέσσερα παιδιά και πλέον γράφει βιβλία και σχεδιάζει ρούχα. And I can't stop loving you. Ο κατά ένα χρόνο μικρότερος από τους υπόλοιπους David ήταν το πειραχτήρι της Kelly, ένας ταλαντούχος μουσικός και η αδελφή ψυχή της Donna. Αφού ολοκληρώθηκε η σειρά, ο Brian Austin Green έδωσε το παρόν σε επιτυχημένες τηλεοπτικές σειρές, αλλά συνέχισε να μονοπολεί το ενδιαφέρον του κοινού και κυρίως του ανδρικού, αφού κατάφερε να ρίξει και να οδηγήσει στα σκαλιά της εκκλησίας την ηθοποιό Megan Fox. Απέκτησαν μαζί δύο παιδιά και ύστερα αποφάσισαν να τραβήξουν χωριστούς δρόμους. I'm weak for you.
Η μοχθηρή ξαδέλφη του Μπράντον, η Βάλερι Μαλόν, από την ώρα και τη στιγμή που εντάχθηκε στο cast της σειράς, έσπηρε τη διχόνοια στην παρέα με υποδειγματικό τρόπο. Την ερωτεύτηκαν, αλλά και κάηκαν πολύ. Yeah, well, you know what he does for a living? Nope. He fixes boats. I mean, he sells them for rich owners. I mean, he's as broke as I am. Valerie, there's nothing wrong with not having money. Well, there's nothing great about it either. Πολλά χρόνια αργότερα, η 42χρονη σήμερα Tiffany Amber Thiessen τήλξε τελικά στα δίκτυα της τον Brady Smith, με τον οποίο έχει αποκτήσει δύο παιδιά. Επίσης, πρωταγωνιστή σε τηλεόραση αλλά και σε κινηματογράφο, χωρίς μεγάλη επιτυχία. Το λεγόμενο φυτό του σχολείου ήταν αναμφισβήτητα η Andrea Zuckerman. Άριστη μαθήτρια ήταν η κοπέλα που ερωτεύτηκε κεραυνοβόλα τον Μπράντον και η οποία παραδόξως κατάφερε να τον κερδίσει. Η 55χρονη πλέον Γκαμπριέλα Καρτέρης είναι μητέρα δύο κοριτσιών που απέκτησε από το γάμο της με τον χρηματιστή Charles Isaac. Σε εσά που αγαπούσατε τον Beverly Hills, ήταν αυτό και το βλέπατε. Εσύ το βλέπει, μου είπε. Εσύ, παιδιά. Τον Dylan τον είδε, Ραφαλίδη, πώ έγινε. Σαν μούμια έγινε. Πού είσαι, ο Dylan δεν μεγάλωσε πολύ ωραία. Νομίζω η Jenny Garth. Jenny Garth. Πολύ καλή. Πολύ καλή. Η Άντρια Ζάκερμαν, 55 από τα 20 τη. Ποια είναι η Άντρια. Αυτή από τότε είναι η Άντρια. Η Τόρι. Καλά η Τόρι. Καλά η Τόρι. Εκεί είναι λίγο τζιτ.